στελέχη πρώτης γραμμής φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στη μάχη των ευρωεκλογών του ΑΚΕΛ. Νομίζω ότι είναι εκλογές, οι ευρωεκλογές με διπλή σημασία, έχουν διπλή διάσταση. Μια είναι η διάσταση η ευρωπαϊκή. Και αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες. Υπάρχει όμως και η διάσταση η εθνική, η διάσταση της Κύπρου. Γιατί σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνονται μόνο το ποιους θα εκπροσωπηθούν από την Κύπρο στην Ευρωβουλή, που είναι σημαντικό, κρίνεται όμως και τα μηνύματα που θα στείλει ο κόσμος με τη συμμετοχή του και στα πολιτικά ζητήματα που έχουμε ενώπιον μας. Και γνωρίζετε ότι ενώπιον μας έχουμε πρώτα-πρώτα σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και θεωρούμε ότι η ενίσχυση του ΑΚΕΛ θα του δώσει ένα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των πολιτικών που έχουν να κάνει με τις εξελίξεις των Κυπριακών. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια σοβαρή, υπεύθυνη και συνεπής δύναμη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού προβλήματος. Παράλληλα, στέλνει ένα μήνυμα σε σχέση με τα ζητήματα που διαχειριζόμαστε στην οικονομία. Είμαστε στην εποχή του μνημονίου και της Τρόικας. Εμείς αντιστεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Δεν δεχόμαστε τις λογικές των μονοδρόμων. Και να σημειώσω, κύριε Μαρκαντώνη, ότι αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και σε χώρες μνημονιακές, αλλά και αλλού, που προσπαθούν να επιβάλλουν ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο, μια φιλοσοφία που όλα πρέπει να τείνουν στην περικοπές των κοινωνικών παροχών, στη λιτότητα, καθυλώνεται η ανάπτυξη, βρίσκουν μεγάλα ποσοστά ενεργείας και φτώχειας. Είναι γι' αυτό που ο Γενικός μας Γραμματέας, ο Άντρος Κυπριανού, σήμερα μίλησε για τη σύγκρουση δύο φιλοσοφιών. Της φιλοσοφίας που ακολουθεί αυτή την πολιτική, την νεοφιλελεύθερη στην οικονομία, που θέτει όλα κάτω από ένα πρίσμα ότι πρέπει να υπάρξει λιτότητα, να υπάρξουν ιδιωτικοποιήσεις, να υπάρξει περικοπές στο μισθό, και μια πολιτική που θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη πορεία. Μια πορεία ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό και το μήνυμα για συμμετοχή, έτσι. Ακριβώς. Και θεωρούμε ότι, γνωρίζουμε ότι στις ευρωεκλογές υπάρχει μεγάλα ποσοστά αποχής. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η συμμετοχή του πολίτη. Γιατί με τη μη συμμετοχή στις εκλογές ενδεχομένως να βολεύονται αυτοί οι κυρίαρχοι που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Πάντως, επειδή αναφέρατε τον πολίτη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι πολίτες σίγουρα θα προτιμούσαν σε αυτές τις εκλογές, τουλάχιστον τις ευρωεκλογές, να είχαμε την οριζόντια ψηφοφορία. Δηλαδή να ψηφίζουν τον καλύτερο και όχι κομματικά. Να πω, κύριε Μαρκαντώνη, ότι δεν υπάρχει σε καμιά χώρα οριζόντια ψηφοφορία. Μάλιστα, να σας πω ότι σε άλλες χώρες, σε πολλές χώρες της μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι με λίστα που εκλέγονται οι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, καταθέτει το κάθε κόμμα μία λίστα, ανάλογα με τη σειρά που τους έχει κατάξει, έτσι εκλέγονται. Δεν υπάρχει δηλαδή σταυροδότηση. Και εδώ ακριβώς δεν έχει και το επιλέγει πολιτικές ο πολίτης και όχι υποψήφιους. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα ποσοστά αποχής. Να πω, σε πολλές συζητήσεις όταν συμμετείχαμε και στα συμβούλια Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολούσε αυτό το θέμα. Όμως, οι εκτιμήσεις του ΑΚΕΛ για αυτές τις ευρωεκλογές τι λένε για θέματα αποχής? Νομίζω ότι υπάρχουν εντάσεις. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα υπάρχει η απαξίωση των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ακόμα πιο έντονα στην Κύπρο μετά τις αποφάσεις του Eurogroup. Εδώ συζητάμε που, και διορτάται ο πολίτης, πού βρίσκεται η Ευρώπη, πού είναι αυτή η πολυδιαφημιζόμενη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, και υπάρχει μια απόσταση, αν θέλετε, στους πολίτες από το τι διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες. Γιατί τα τελευταία χρόνια, κύριε Μαρκαντώνη, υπάρχει μια συσσόρευση μεταφορά εξουσιών στο Διευθυντήριο των Βρυξελών, έτσι το λέμε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία όμως όλο ένα και περισσότερο παίρνουν αποφάσεις οι οποίες είναι μακράν των αναγκών αλλά και των προβληματισμών του πολίτη. Στην Κύπρο όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Εν συντομία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια απαξίωση στην πολιτική, και είναι εδώ που ακριβώς εμείς θέλουμε να προβάλλουμε ότι
Δεν πρέπει να απαξιώνουμε όλη την πολιτική και τους πολιτικούς, ο καθένας με τη στάση του, με τη συμπεριφορά του, με τις πολιτικές του, και καλούμε τον πολίτη ακριβώς να κρίνει αυτές τις πολιτικές, να συμμετέχει στις εκλογές και να στείλει μήνυμα και στην Κύπρο, αλλά να στείλει μήνυμα και στην Ευρώπη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε να δούμε μια προεκλογική εκστρατεία που να χαρακτηρίζεται από πολιτικό πολιτισμό. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Σχετικό βέβαια και το επόμενο θέμα. Λευτέρης Χριστοφόρου και Χρήστος Τηλιανίδης θα βρίσκονται στο ευρωψηφοδέλτιο του